Επιστροφή στο πλατό και στην ροή των θεμάτων της σημερινής εκπομπής, πάντα σε ζωντανή επικοινωνία με ολόκληρη την Κρήτη και πάμε να καλωσορίσουμε στο πλατό έναν καλεσμένο για τον οποίο όταν τον έχεις απέναντί σου, πέρα από το σχετικό δέος το οποίο αισθάνεσαι όταν οφείλεις να συνομιλήσεις με έναν Έλληνα με τον υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταπιαστεί με δεκάδες ζητήματα και έχει δεκάδες ιδιότητες, την πρώτη στιγμή και στα πρώτα λεπτά, είσαι ένα σχετικό δέος για το πώς θα ξεκινήσει τη συζήτηση. Ο λόγος για τον κύριο Νίκο Λιγερό, στρατηγικό σύμβουλο, ο οποίος είναι στην Κρήτη, προκειμένου αύριο να συμμετάσχει στο δεύτερο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μιλώντας για ένα από τα θέματα εκείνα τα οποία έχει μιλήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα από κοντά. Και χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και στην εκπομπή πριν από λίγο καιρό μέσω της Skype σύνδεσης. Διαζώσεις αυτή τη φορά με αφορμή το δεύτερο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, κύριε Λιγερέ, το οποίο πραγματοποιείται αύριο, 29 Μαρτίου, στις 5.30 το απόγευμα. Μια εξαιρετική ευκαιρία να βρεθούν στην Κρήτη. Κάποιοι θα το κάνουν και μέσω επίσης Skype σύνδεσης. Αλλά για να συνομιλήσουν για ένα από τα ζητήματα εκείνα τα οποία αφορούν στη χώρα, αφορούν και στην Κρήτη και αναφέρομαι για τις επενδύσεις που αφορούν στην ελληνική αποκλειστική ζώνη. Μιλάμε για μια διαδικασία εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν μιλάμε εμείς, μιλάτε εσείς που είστε και ειδικότερος των ζητημάτων αυτών. Και η πρώτη ερώτηση είναι απλή, εκλαϊκευμένη και λογικότατη. Πώς είναι δυνατόν να μιλάς για 3 εκατομμύρια πλούτου χαμένα στο Αιγαίο, παρόλα τα αυτά, όχι η σημερινή μόνο κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες αυτής, να μην συνειδητοποιούν ή να μην λειτουργούν άμεσα, προκειμένου να δούμε τι είναι αυτό το οποίο λέτε εσείς οι επιστήμονες? Ναι, υπάρχουν πολλοί λόγοι και ανάλογα με τις κυβερνήσεις μπορεί να είναι διαφορετική. Δηλαδή, όταν ήταν παλαιότερα, πριν το 82 δεν γινόταν τίποτα βέβαια σε σχέση με την ΑΟΣ, τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά σαν έννοια. Το 95 είχαμε την κύρωση από την Ελλάδα και μπήκαμε στην ορθολογική, αν θέλετε, διαχείριση του θέματος, γιατί είχαμε τότε τον νόμο περί υδρογονανθράκων το 95. Στη συνέχεια από το 95 έως το 2012 μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ο πιο φυσιολογικός λόγος είναι ότι δεν πίστευε κανένας ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Ο δεύτερος φυσιολογικός λόγος όσο αφορά το Αιγαίο, γιατί μιλήσατε για το Αιγαίο, ενώ μιλάμε πιο πολύ για το Ιόνιο και νότια της Κρήτης, ήταν πιο πολύ οι φοβίες με την Τουρκία. Πολλοί ασχολήθηκαν με το Κάσους Μπέλ για τα 6 με 12 ναυτικά μίλια, άλλοι ασχολήθηκαν πιο πολύ με την υφαλοκρηπίδα. Και μόνο άνθρωποι σαν τον κύριο Καριώτη άρχισαν από την αρχή να μιλάνε για το θέμα της ΑΟΣ. Μετά το 12 είχαμε μια μεγάλη αλλαγή, διότι είχαμε την ΑΟΣ που μπήκε σε 5 πολιτικά προγράμματα. Άρα αυτό είναι ήδη ένα ερώτημα, πώς δεν είχαν μπει πριν και γιατί μπαίνουν τότε. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι ότι το Δεκέμβριο του 2011 βρήκαμε φυσικό αέριο στο κοίτασμα Αφροδίτη στην Κύπρο. Άρα από εκείνη τη στιγμή οι Έλληνες πολιτικοί και τα κράτη, ενώ οι κυβερνήσεις, αντιλήφθηκαν ότι μπορεί να παίζει κάτι και θα ήταν καλό να ακούσουν λίγο περισσότερο τους επιστήμονες και τους τεχνικούς. Από εκείνη τη στιγμή επίσης είχαμε την αρχή αυτής της διαδικασίας να βγάλουμε τα 20 θαλάσσια οικόπεδα. Έγινε το 2014, στις 13 Νοεμβρίου. Μετά είχαμε μια στασιμότητα που οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής με μια αντιμετώπιση, αν θέλετε, πιο ιδεολογική, του τύπου οι υδρογονάνθρακες αφορούν τον καπιταλισμό και τον εμπεριαλισμό. Και κατά συνέπεια είχαμε προσπάθειες να ακυρωθεί ο διαγωνισμός. Δεν έγινε, ευτυχώς. Γιατί τελικά τώρα το 2017 καταφέραμε να έχουμε μια σύμβαση στο θαλάσσιο οικόπεδο 2, ένα από τα 20, που βρίσκεται δυτικά της Κέρκυρας. Και έχουμε την εταιρεία Edison που είναι ιταλική, την Total γαλλική και τα ελληνικά πετρέλαια που ως κοινοπραξία θα λειτουργήσουν σε αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σίγουρα συμφέροντα. Απαντάω στην ερώτησή σας, προσπαθώ να το ολοκληρώσω, λέγοντας ότι μερικοί θέλουν να εισάγουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο, άρα δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ να το παράγουμε εμείς. Υπάρχουν φοβίες σε σχέση με την Τουρκία, τι θα πει η Τουρκία, ειδικά για το Αιγαίο, άρα στην πραγματικότητα τα στρατηγικά αποθέματα είναι αλλού. Και δυστυχώς μπορεί και να σας ενοχλήσει ακόμα περισσότερο, τεράστια άγνοια. Τόσο απλά. Ναι. Γιατί κάποιος που πραγματικά αγνοεί ένα θέμα, ή το ονομάζει, όπως ακούτε μερικές φορές λανθασμένα, το ΑΟΣ αντί να πει η ΑΟΣ, καταλαβαίνετε πόσα ξέρει, πώς να σκεφτεί ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να λύσει τα προβλήματά της
μέσω της θάλασσας. Άρα είναι ένα θέμα άγνοιας. Έχω μιλήσει με αρκετούς πολιτικούς για θέματα ενημέρωσης. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν πολιτικό, εφόσον έχει ενημερωθεί, να είναι εναντίον της ΑΟΣ. Αλλά έχω δει πολλούς να μην έχουν άποψη, γιατί δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι. Από τη στιγμή που το μαθαίνουν όμως, και μετά αρχίζουμε να μιλάμε λίγο πιο τεχνικά για τα κοιτάσματα και για τα στρατηγικά αποθέματα, τότε μπαίνουν σε μια διαδικασία και αυτοί να το προωθήσουν. Είναι μια καλή συγκυρία η περίοδος που διανύουμε με το δεδομένο του ανοίγματος της όποιας οδού στο Ιόνιο από τη μία. Από την άλλη στην Κύπρο που ξεκινούν ουσιαστικά οι εργασίες και οι συζητήσεις και από την άλλη ένα παγκρίτιο ενεργειακό συνέδριο του οποίου τον χρόνο δεν τον βρίσκω τυχαίο να τοποθετείτε αυτή τη στιγμή και να ανοίγει την κουβέντα. Έχει ένα καλό timing πάνω στο συνέδριο και χαίρομαι που συνεχίστηκε σε σχέση με πέρσι. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι τα δεδομένα του τρίτου γύρου αδειοδότησης, η ανακάλυψη του κοιτάσματος ΖΟΡ, το γεγονός ότι η Exxon Mobil, πρώτη εταιρεία στον κόσμο αμερικάνικη, έρχεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 και μετά θέλει να συνεργαστεί με τα ελληνικά πετρέλαια, που σημαίνει πρακτικά ότι θα μπορεί να παίξει σε τρία θαλάσσια οικόπεδα της Ελλάδος, δίνουν ένα σωστό timing και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει τώρα και η Κρήτη, που θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον επόμενο γύρο αδειοδότησης, να ενημερωθεί για τα νέα δεδομένα και γι' αυτό εμείς χαιρόμαστε που θα έρθουν διάφοροι ειδικοί, γιατί το συνέδριο καλύπτει μια ευρεία γκάμα. Είναι καλό να έχουμε από διάφορες απόψεις πώς θα το αναλύσουν και πώς θα το τεκμηριώσουν. Και να δούμε ότι τώρα δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία αν υπάρχουν ή όχι υδρογονάκες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και το θέμα είναι πώς το αξιοποιούμε και σε ποιο επίπεδο, δηλαδή εθνικό, τοπικό, ποια είναι τα τεχνικά κριτήρια που θα πρέπει να αναδείξουμε. Υπάρχει δυνατότητα σε τοπικό επίπεδο να αναπτυχθούν οι όποιες δράσεις? Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θα σας υπενθυμίσω κάτι πάρα πολύ απλό. Ο νόμος περί υδρογονάνθρακων προβλέπει ότι το 5% των απολαυών του ελληνικού δημοσίου πηγαίνουν κατευθείαν στην περιφέρεια. Το 5% από αυτά τα ποσά είναι τεράστιο ποσό, που σημαίνει ότι η περιφέρεια Κρήτης, επειδή θα διαχειριστεί τα 9 θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, όταν θα ανοίξει ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης, αναγκαστικά θα παίξει έναν ρόλο ουσιαστικό, γιατί μόλις θα βρίσκεται ένα κοίτασμα σε αυτή την περιφέρεια, θα έχει αμέσως το κριτήριο που είπαμε για τα 5%, συν επίσης το γεγονός ότι σε βάθος χρόνου, επειδή θα υπάρχουν αυτά τα κοιτάσματα νότιας Κρήτης, θα πρέπει να έχουμε ένα σταθμό υγροποίησης. Δηλαδή μια μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτό σημαίνει 100.000 θέσεις εργασίας για ένα σταθμό. Τώρα, κύριε Λιγέρε, μιλάμε για 100.000 θέσεις εργασίας. Μιλάμε για ένα 5% το οποίο αναφέρεται σε δυσθεώρητα ποσά σε μια περίοδο όπου ουσιαστικά ένα ελληνικό κράτος αναζητεί απλά και μόνο φόρους ή χρήματα από εκείνους που δεν έχουν προκειμένου να καλύψει χρέη και προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει εδώ και χρόνια στην ελληνική οικονομία. Εγώ επιμένω με το αυτονόητο. Πού κόλλησε όλη αυτή η διαδικασία? Σας έχω ακούσει να λέτε ότι εκείνοι οι οποίοι ζουν νότια της Κρήτης να περιμένουν λίγο με τα οικόπεδά τους. Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να τους περιμένει. Είναι λέξεις που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά αυτή την περίοδο για εκείνους οποίους. Θα σας πω πάρα πολύ. Τα λέτε χρόνια εσείς, αλλά. Όχι, τα λέω όλο και περισσότερο. Για ποιο λόγο? Έχουμε ήδη αγορές από οικόπεδα νότια της Κρήτης από Κύπριους. Που δεν γίνεται για λόγους τουριστικούς ή άλλου τύπου. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί την ξέρετε καλύτερα την περιοχή από μένα. Άρα, λέω απλώς ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι επειδή τα κοιτάσματα είναι όλα νότια, σίγουρα θα αναπτυχθεί λιμάνι ενεργειακό. Σίγουρα αυτό το λιμάνι θα πρέπει να έχει υπηρεσίες. Σίγουρα αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να τροφοδοτούνται με έναν τρόπο που σημαίνει δρόμους κτλ. Και επιπλέον πρέπει να καταλάβουμε από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια διαδικασία σταθμού. Σημαίνει ότι όταν έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν σε έναν χώρο και είναι της τάξης των 100.000, για καταλάβετε, ο σταθμός για να κατασκευαστεί χρειάζεται 4.500 άτομα. Αυτό μόνο και μόνο που σας το λέω είναι εντελώς διαφορετικό από μια πολυκατοικία. Τα δεδομένα στην ΑΟΣ και στις υδρογονάκες είναι τεράστια. Άρα η αλλαγή προέρχεται πρώτα απ' όλα από την νοοτροπία. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να το πιστέψουμε. Από ό,τι φαίνεται, μερικοί δυσκολεύτηκαν. Μετά είναι άλλοι που πιστεύουν να θέλουν αποδείξεις. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι θωμάδες, τους λέω. Αυτοί θα αρχίσουν να το πιστεύουν ότι θα δούμε τις τρύπες, τα γεωτρύπανα. Μετά είναι αυτοί που το πιστεύουν και το παλεύουν ήδη από καιρό, έτσι ώστε να ωφεληθεί η χώρα
και να αξιοποιήσουμε, γιατί ξέρετε, αυτό που είπατε πολύ σωστά, οι φόροι, οι μειώσεις, αυτή η μετριότητα οφείλεται σε κάτι πάρα πολύ απλό, στην ασχετοσύνη. Γιατί όταν ο άλλος δεν βλέπει που κάθεται, προσπαθεί να κάνει εξοικονόμηση. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία εξοικονόμηση στον κόσμο που ανατρέπει τα δεδομένα τα οικονομικά όταν αυτά είναι χάλια. Άρα χρειαζόμαστε κάτι που να είναι του τύπου όχι μόνο ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη μπορεί να είναι καθυστερημένη, άρα ανάκαμψη. Εγώ γνωρίζω μόνο την ΑΟΣ που μπορεί να δώσει δυνατότητες ανάκαμψης λόγω των διαστάσεων και των μεγέθων που έχει. Αλλά απλώς, αν θέλετε, οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, και αυτό είναι το καλό με το συνέδριο, είναι να ξέρουν και μερικά νούμερα. Θα σας πω μερικά νούμερα για να καταλάβετε τι λέω. Ένα γεωτρύπανο κοστίζει 1,2 δις. Κάθε φορά που νοικιάζεται ένα γεωτρύπανο, την ημέρα είναι 450.000 για φυσικό αέριο, 600.000 για πετρέλαιο. Για να το νοικιάσετε, πρέπει να το νοικιάσετε τουλάχιστον 4 μήνες. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που κάνετε μία τρύπα είναι 70 εκατομμύρια. Για να έχετε άποψη για το κοίτασμα, πρέπει να κάνετε 5 τρύπες. Για να πάτε στο κοίτασμα, πρέπει να αγοράσετε τα σεισμικά. Τον έχασα το λογαριασμό ήδη. Αλλά βλέπετε τώρα ότι φουσκώνει. Αλλά παρακολουθώ. Προσπαθώ τώρα να σας πω ότι θα πρέπει να αγοράσετε τον αέρα. Ο αέρας για το φυσικό αέριο είναι κάτι του τύπου 200 εκατομμύρια ευρώ κέρδισε η Κύπρος μόνο και μόνο από τα συμβόλαια, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Στη συνέχεια λοιπόν, όταν έχουμε τα πρώτα δεδομένα, θα δείτε ότι είμαστε στις εκατοντάδες εκατομμύρια και τελικά, για να είμαι πιο συνοπτικός, η Κύπρος μόνο από το κοίτασμα Αφροδίτη θα πάρει 550 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 25 με 30 χρόνια, χωρίς να έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ρωτάω τώρα, τα δεδομένα αυτά δεν είναι γνωστά, δεν μπορούν να τα διασταυρώσουν οι πολιτικοί. Όταν τα διασταυρώνουν, αρχίζουν μετά να τα πιστεύουν. Άρα, οι άλλοι που έχουν ένα πολιτικό κόλλημα ή μια ιδεολογία η οποία είναι καθυστερημένη, δυσκολεύονται να αποδεχτούν το αυτονόητο. Και εγώ σας λέω πολύ απλά. Στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν έρθει οι Ιταλοί, οι Κορεάτες, οι Άραβες με το Κατάρ, οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί. Okay. Ποιους άλλους θέλουμε για να ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένας άλλος. Άρα η Exxon Mobil, επειδή είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο και τρυπάει σε όλο τον πλανήτη, γιατί να έρθει στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί να θέλει να κάνει μια συμφωνία με τα ελληνικά πετρέλαια, γιατί να μπει στο θαλάσσιο οικόπεδο 11, άμα δεν υπάρχει τίποτα? Ναι, δεν θα πάνε καν σε τίποτα με δυτικό ρίσκο, γιατί τα ποσά τα οποία λίγο πριν αναφέρατε είναι απογορευτικά. Άμα δεν βρουν τίποτα, μετά από τη διάρκεια της έρευνας, φεύγουν οι εταιρείες με το κόστος που είχαν. Μόνο αν καταφέρουν να βρουν κάτι και να αποδείξουν ότι είναι εμπορεύσιμο, τότε παίρνουν άδεια εξόρυξης. Συχνά μπερδεύουμε, νομίζουμε ότι η άδεια έρευνας ακολουθείται αυτομάτως από την άδεια εξόρυξης. Όχι, πρέπει να είναι πρώτα εμπορεύσιμο. Άρα βλέπετε ότι κάνουμε πάνω κάτω 4 χρόνια για να κάνουμε αυτό το αποδεικτικό στοιχείο της εμπορευσιμότητας. Το κοίτασμα Tamar ανακαλύφθηκε το 2009. Είναι εμπορεύσιμο από το 2013. Mm-hmm. Άρα αυτά τα δεδομένα μπορούν όλοι να τα βρουν. Είναι στο διαδίκτυο, δημοσιεύονται. Γιατί ξέρετε, επειδή μιλάμε για πλατφόρμες εξόρυξης που δεν είναι λεπτομέρειες, για να καταλάβετε, επειδή το κόστος είναι τόσο μεγάλο, ξέρουμε ακριβώς που βρίσκεται κάθε μέρα, ακόμα και όταν μετακινείται. Άρα μπορεί να μπείτε στο Maritime Traffic, βάζετε το όνομα και βλέπετε που είναι η πλατφόρμα. Άρα δεν είναι ανάγκη να πιστεύετε τι θα πει ο δημοσιογράφος ή ο επιστήμονας. Δεν έχει ανάγκη. Μπαίνει κατευθείαν στο διαδίκτυο και ξέρει που είναι. Από τη στιγμή που ξέρουμε που είναι, μετά είναι θέμα θέληση. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε μια πραγματική αλλαγή ή απλώς κερδίζουμε χρόνο για μια εξουσία που έχει φθορά. Εκεί τώρα μπαίνουν άλλο τύπο ερωτηματικά. Γιατί αυτόματα κάποιος θα αρχίσει να συζητάει για σενάρια συνωμοσίας. Αν δεν είναι ανάγκη συνωμοσίας, ξέρετε, η βλακεία δεν γίνεται στη συνωμοσολογία. Υπάρχει παντού, το έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Απλώς μερικοί θεωρούν ότι άλλοι δεν θα ξέρουν, άρα δεν θα φαίνεται. Ο βλάκας δεν φοβάται για τη βλακεία του. Φοβάται ότι θα φαίνεται. Ναι. Άμα δεν φαίνεται, δεν έχει πρόβλημα. Θεωρείτε ότι, για να το κλείσω και να προχωρήσω, θέλω να βάλω ένα-δυο ακόμα ζητήματα, ναι, αφού έχουμε την ευκαιρία να είστε εδώ κοντά μας. Είπατε λίγο πριν ότι ο βασικός λόγος που δεν προχωρούν τα πράγματα τόσο γρήγορα σχετικά με αυτόν τον πλούτο που βρίσκεται κρυμμένο και νότια της Κρήτης είναι, θεωρώ, η άγνοια κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Η ιδεολειψία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης. Λίγο, αλλά η άγνοια είναι το μεγαλύτερο. Ελάχιστα, αλλά ναι. Η άγνοια. Ο φόβος του μήπως ταράξουμε περισσότερο τις γειτονικές μας σχέσεις θεωρείτε ότι εμπεριέχεται?
Η Κύπρος το τόλμησε. Εννοείται με την Τουρκία. Με την Τουρκία. Κοιτάξτε, αυτά τα δεδομένα είναι κάπως παλιά με ποια έννοια. Η ΑΟΣ μας βάζει να σκεφτόμαστε την Ελλάδα με 6 χώρες. Άρα, όταν σκεφτόμαστε την Ελλάδα μόνο και μόνο με την Τουρκία, με την οποία ούτως δεν θα κάνουμε καμία συμφωνία, ούτε για τα σύνορα, ούτε για τη Φαλιοκρηπίδα, ούτε για την ΑΟΣ. Άρα, εγώ σας λέω το αντίθετο. Ας πούμε ότι κάνουμε με την Τουρκία. Θα κάνουμε γεωτρήσεις κοντά στην Τουρκία. Όχι, γιατί δεν υπάρχουν κοιτάσματα εκεί. Δεν είναι ότι δυσκολευόμαστε. Η Τουρκία είναι εκτός παιχνιδιού, γιατί το μεγάλο παιχνίδι για την Τουρκία είναι η Μαύρη Θάλασσα. Για την Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να παίξει και όταν είμαστε σε ζώνη επαφής με την Ελλάδα, δεν έχουμε στρατηγικά αποθέματα. Τα στρατηγικά αποθέματα εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Το κατάκολλο είναι 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδος. Νότια της Κρήτης είμαστε στα 450 χρόνια. Μόνο με τις εκτιμήσεις των συμβατικών. Από τη στιγμή που μπαίνουμε τώρα και στους καρσικούς ασβεστόλιθους, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Άρα, ρωτάω, όταν η Αίγυπτος κάνει την ανακάλυψη του κοιτάσματος ΖΟΡ, κοιτάζει τι θα γίνει γύρω της, από κάποια χώρα που είναι απλώς καταναλώτρια, γίνεται εξαγωγές. Τα δεδομένα είναι τα ίδια με την Κύπρο. Άρα, η Ελλάδα έχει καθυστερήσει σίγουρα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει καθυστερήσει λόγω άγνοιας και μετά έλλειψης αποφασιστικότητας. Γιατί η θέσπιση της ΑΟΣ, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είχε γίνει ήδη από το 12. Mm. Ενώ όταν ήταν όλοι ενημερωμένοι. Τυπικά θα μπορούσε να είχε γίνει ήδη από το 1995. Ξέρετε, έχουμε σχεδόν 140 χώρες που έχουν κάνει θέσπιση της ΑΟΣ. Δεν μιλάμε για μια καινοτομία. Λέμε να το κάνουμε. Και τα αυτονόητα. Και έχουμε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Το χρησιμοποιούμε. Άρα, σημασία έχει να πάρουμε αποφάσεις και νομίζω ότι το συνέδριο θα δώσει υλικό σε πολλούς να καταλάβουν αντικειμενικά από διάφορους ειδικούς και από μηχανικούς και από χημικούς και από στρατηγιστές ποια είναι τα δεδομένα, τι μπορούμε να προβλέψουμε και τι μπορούμε να κάνουμε σε τοπικό επίπεδο. Όταν μου ρωτούσατε πριν σε τοπικό επίπεδο, εγώ θεωρώ πρέπει να σκεφτούμε από τώρα ένα δίκτυο φυσικού αερίου στην Κρήτη. Το κερασάκι θα είναι να έχουμε φυσικό αέριο και εμείς να συνεχίζουμε να φέρνουμε πετρέλαιο για να μετατρέπουμε το πετρέλαιο σε ηλεκτρική ενέργεια. Ενώ το πετρέλαιο έχει ρήπους, ενώ το φυσικό αέριο έχει μόνο διοξείδιο του άνθρακα και νερό και δεν έχει καθόλου άλλους ρήπους. Είναι μεγάλη συζήτηση. Λίγοι το καταλαβαίνουν ή λίγοι αντιλαμβάνονται. Είχαν αντιληφθεί. Θεωρώ ότι όσο η κουβέντα αναπτύσσεται, θα πάρει και τις διαστάσεις οι οποίες αναλογούν και σύντομα οι περισσότεροι θα αντιληφθούν. Αφιερώνεται το συνέδριο στη μνήμη της Βυργινίας Μανασάκη, μιας εκ των λίγων που είχε αντιληφθεί και είχε δουλέψει πάνω πολύ στο ζήτημα. Πάρα πολύ, μάλιστα. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι και ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του τι γίνεται για αυτόν που αντιλαμβάνεται. Και σήμερα πήγαμε να δούμε τον τάφο της. Ναι. Δεν είναι, θέλω να πω, η αφιέρωση του συνεδρίου δεν έγινε για λόγους τυπικούς. Με την Βυργινία συνεργαστήκαμε, το πίστευε, ενημέρωσε πάρα πολύ την περιφέρεια. Και μπορώ να πω ότι και ο Περιφερειάρχης, επειδή λειτουργούσαν ως ντουέτο, ασχολήθηκε πιο εντατικά, γιατί την εμπιστευόταν στα τεχνικά ζητήματα, επειδή ήταν του Πολυτεχνείου η Βυργινία. Ασχολήθηκε η Περιφέρεια, αν θέλετε, πιο δυνατά και πιο έμπρακτα από άλλες περιφέρειες. Mm-hmm. Που αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί αν το σκεφτείτε ορθολογικά, το Ιόνιο άνοιξε πριν από την Κρήτη. Η Κρήτη είναι πιο ενημερωμένοι σε επίπεδο περιφέρειας, που είναι το σωστό, αλλά θα ήταν καλό μετά να περάσουμε και στο επίπεδο των Δήμων, γιατί δεν ετοιμάζεται ακόμα ο λαός να έχει ένα δίκτυο φυσικό αέριο. Πολύ απλό. Μετά να υπάρχει ένας σταθμός, να υπάρχουν θέσεις εργασίας και όπως λέγατε και στην αρχή, να μην πουλάμε οικόπεδα όπου να είναι. Είναι πολύ... Αυτό σας έχω ακούσει να το λέτε και στο παρελθόν. Ναι, ναι. Και δεν σας κρύβω ότι το άκουγα και με μια άτυπη καχυποψία με τη λογική ότι τι δουλειά έχει το οικόπεδο. Αν μιλάμε για εξορίξεις στη θάλασσα, κάποιος που έχει ας πούμε στα νότια παράλια ένα οικόπεδο, από πού θα βγει ωφελημένο? Θα σας πω πολύ απλά. Αυτοί που πηγαίνουν μέσα στη θάλασσα πρέπει να πάνε σε ένα λιμάνι. Ναι. Ωραία, το λιμάνι πού θα το φτιάξουν? Νότια. Ναι. Ωραία, εφόσον το φτιάξουν το λιμάνι, δεν θα πρέπει να ζουν οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα? Ωραία, θα δείτε, όταν το είπα πρώτη φορά σε ένα στρατιωτικό, με υψηλό βαθμό, ήταν σαν εσένα, σαν εσάς. Ναι. Και επειδή τον σκέφτηκα και γι' αυτό τον σκέφτηκα. Όχι, εμένα μου αρέσει και ο Νίκος. Και μου είπε, εγώ ξέρεις, θα κάνω σουβλατζάκι, δηλαδή θα πουλάω σουβλάκια. Ναι. Διότι αυτό που κατάλαβε είναι το μέγεθος. Ξέρετε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ήμασταν πρόσφατα στα Χανιά, το θυμάσαι. Στα Χανιά ήρθε το αεροπλανοφόρο. Ναι. Bush. Okay. Ναι.
Πόσοι ξέρουν πόσα άτομα είναι μέσα στον αεροπλανοφόρο? Είναι 7.000 άτομα. Αυτοί μόνο όταν πάνε για βόλτα έχει γεμίσει η παραλία. Μπορεί να αντιληφθείτε, ας πούμε, ότι φτιάχνουν 32.000 γεύματα την ημέρα? Βλέπετε, τώρα σας βλέπω σκεπτική, γιατί μάλλον μαγειρεύετε καλά. Το 32.000 σας φάνηκε λίγο... Όχι, σας είδα πριν, μην λέτε. Ήταν αθλία παρουσία. Ναι. Άρα, λέω απλώς ότι όταν δεν ξέρουμε τα δεδομένα, φανταζόμαστε μερικά πράγματα με τις γνώσεις μας. Ο Άινστάιν το έλεγε πολύ ωραία. Έλεγε ότι εκτός τομέα ειδικότητας έχουμε τον εγκέφαλο ενός 18χρονου. Άρα, όταν είμαστε πιο μικροί από 18 χρόνων, είναι μια χαρά, πιο μεγάλη αρχίζει να είναι προβληματικό. Mm. Εδώ είναι το ίδιο. Οι υδρογονάκες δεν είναι κάτι κρυφό. Δηλαδή, οι σταθμοί υγροποίησης είναι του ίδιου τύπου. Μετράμε απλώς τα τρένα. Τους αγωγούς ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν. Η γεώτρηση. Την πρώτη φορά που ήρθε καράβι στην Κύπρο για υπηρεσίες, όταν οι Κύπροι είδαν για πρώτη φορά καράβι που είχε 200 μέτρα μήκος, λένε τι κάνει αυτός. Και ήταν βοηθητικό καράβι υπηρεσιών. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, σίγουρα, πώς ναι, να μιλήσουμε ξανά πολύ γι' αυτό. Σας είχα ρωτήσει και στην σύνδεσή μας μέσω Skype, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αυτή την περίοδο όντως μας απασχολεί και ιδιαίτερα, αν ανησυχείτε για τον ανήσυχο γείτονα, τότε μου είχατε πει όχι, ναι, εξακολουθείτε να εμένετε στην ίδια προσέγγιση. Αυτό ξέρετε, περιμένουμε το δημοψήφισμα. Mm-hmm. Άρα όλος ο στόχος του δημοψηφίσματος είναι να υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό, να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση, να, γι' αυτόν τον λόγο αναγκάζεται ο πρόεδρος να φέρει Ισλαμιστές και ακραία στοιχεία εθνικιστικά και χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως πρόσχημα για να φανεί ότι είναι πολύ αντίθετος με τα δικά μας δεδομένα, επειδή ξέρει ότι δεν θα μιλήσουμε. Αλλά βλέπετε τώρα ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, εκφράστηκαν πολύ πιο έντονα, γιατί είχαν μια μεγάλη αντιπαράθεση λόγω της ψηφοφορίας, γιατί ήθελαν να κάνουν ουσιαστικά εκδηλώσεις προπαγάνδας, βλέπετε ότι άρχισαν να λένε διάφορα. Και ο ίδιος ουσιαστικά μας έβρισε λέγοντας ότι όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης είναι σταυροφόροι. Γεγονός ότι χρησιμοποιεί αυτό το λεξιλόγιο, ότι μάλλον αυτό το ενοχλεί και συσπηρώνει τις δικές του δυνάμεις. Mm-hmm. Εμάς μας κάνει καλό που δεν μιλάμε, ενώ σε επίπεδο χώρας, γιατί οι αντιδράσεις μας είναι ήπιες. Αλλά ξέρετε κάτι. Όταν δεν ξέρετε τι έχετε να πείτε, μη μιλάτε. Mm. Να, είστε σαφείς. Είπατε και λίγο πριν για ευρωπαϊκές χώρες. Μια ρευστή πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και μια γενικότερα ανισόρροπη, θα μπορούσαμε να πούμε, εντός ή εκτός αγωγικών κατάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ μπορώ να σας πω, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει τα 60 της χρόνια. Mm-hmm. Από τότε που γεννήθηκε το 57, λένε ότι θα εξαφανιστεί. Η Σοβιετική Ένωση κράτησε 68 χρόνια. Άρα σε 10 χρόνια, όταν θα έχουμε την επόμενη επέτειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε ξεπεράσει σε διάρκεια την Σοβιετική Ένωση, την οποία θεωρούσαμε ότι θα είναι αιώνια. Να. Τι προσπαθώ να σας πω. Όταν ένα πλαίσιο είναι πολύ δημοκρατικό, δυσκολευόμαστε να φανταστούμε ότι θα κρατήσει. Όταν ένα πλαίσιο είναι ακραίο, θεωρούμε ότι θα κρατήσει σίγουρα. Και με το τρίτο, με το Ράιχ, λέγαμε ότι θα κρατήσει. Και τι κράτησε? Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ποιο έργο παράγουμε. Η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 81. Είμαστε στην Ευρωζώνη. Βλέπουμε τα δεδομένα. Κοιτάζουμε πώς λειτουργούν οι άλλοι. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι και για τον αγωγό EastMed, που είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και για το Interconnector Ευρωάσια, και σιγά σιγά θα δείτε ότι έχουμε και το Interconnector Ευρωάφρικα. Όλα αυτά τα δεδομένα περνάνε από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα η Ελλάδα επέλεξε σωστά αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αξιοποιεί και το ΝΑΤΟ, παρόλο που λέμε ότι δεν το αξιοποιεί, νομίζουμε, σε πολιτικό επίπεδο. Η στρατιωτική είναι πολύ ανώτερη σε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι αυτός είναι ο κόσμος μας. Και τώρα που είδαμε και τις νέες εκλογές στην Αμερική, τι βλέπουμε ξαφνικά? Βλέπουμε ότι ενισχύεται όλη η προσέγγιση που αφορά τα ενεργειακά, τη στρατηγική, τη Μέση Ανατολή, την ανάδειξη των υδρογονανθράκων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα είναι ένα καλό timing, γιατί σας το λέω αυτό, γιατί ξέρετε, εκφράστηκε η κυβέρνηση πριν τις εκλογές της Αμερικής και νομίζω είδατε τα αποτελέσματα. Άρα όταν δεν ξέρουμε πολλά, ας μην τα λέμε. Εξακολουθεί και να εκφράζεται, γιατί το σήμερα είχαμε δηλώσει για το σχέδιο Marshall. Έχουμε διάφορες. Γι' αυτό σας λέω, μερικές φορές μπορεί και η σιωπή να είναι καλύτερη. Mm. Αλλά
Έχετε δίκιο πάνω. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, όταν έχουμε μια υψηλή στρατηγική, η σιωπή δεν υπάρχει. Άρα κάποιος θέλει να ακούσει από εμάς ποιες είναι οι θέσεις μας. Και εδώ μερικές φορές δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε πρώτον οι λιγότεροι Ευρωπαίοι από τους Ευρωπαίους, οι πιο φανατικοί υπερασπιστές της Τουρκίας, ενώ από ό,τι φαίνεται μάλλον εμείς έχουμε τα περισσότερα προβλήματα, και νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, ένα σύνδρομο Στοκχόλμης που έχουμε αγαπήσει αυτούς που μας καταπατούν. Έτσι θέλω να βάλουμε την ανωτελεία. Θα ήθελα να συναντηθούμε, αν και φυσικά εσείς το επιθυμείτε ξανά και ξανά. Ναι, βέβαια. Και να αναπτύσσουμε περισσότερη κουβέντα γύρω από ένα θέμα το οποίο οφείλουμε πλέον σιγά σιγά να αναγνωρίζουμε εις βάθος. Έχετε και καλό όνομα, με Αντιγόνη μου αρέσει. Ναι. Είμαστε παιδιά της Αντιγόνης, όχι του Κρέοντα. Ναι, σωστά. Χαίρομαι πολύ που διάλεξαν αυτή τη γιαγιά στην οματοδοσία. Λοιπόν, καλή επιτυχία για την αυριανή αυτή μεγάλη συνάντηση στα πλαίσια του Δευτέρου Παγκριτίου Ενεργειακού Συνεδρίου. Χαίρομαι που διαλέξατε και στίχο από τον Ερωτόκριτο προκειμένου να κοσμήσει το φυλάδιο στο εξωτερικό του. Γιατί τώρα αυτό διάβαζα και έτσι ήθελα να σας αποχαιρετήσω με το αγάλια γάλια εσήμως εκείνη εκείνη η ώρα να γεννηθεί κληρονομιά, να αναγαλιάσει χώρα. Τίποτα τυχαία δεν λέγεται. Τίποτα τυχαίο, ναι, όπως το είπατε. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.